Στο πρώτο μάτς μαζί και πάλι αντίπαλοι και στο τελευταίο. Η εθνική μας απόψε αντιμετωπίζει την Πορτογαλία για δεύτερη φορά. Ένας μοναδικός γάμος πραγματοποιήθηκε στην Αρμένικη Εκκλησία της πόλης μας. Από χθες άρχισαν τα στοιχήματα, ενώ σήμερα από νωρίς το πρωί πολλοί Κομωτινέοι έσπευσαν να ποντάρουν στην Ελλάδα και στο Χ. Τα εγγένεια του θερινού δημοτικού κινηματογράφου θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 9 το βράδυ και για τις εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν την τελετή των εγγενείων έκανε λόγο στην τηλεφωνική επικοινωνία η πρόεδρος της ΔΕΠΑΚ Σοφία Μενεσελίδου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel. Στον πρώτο αγώνα μαζί και πάλι αντίπαλοι και στον τελευταίο. Η εθνική μας απόψε αντιμετωπίζει την Πορτογαλία για δεύτερη φορά. Η Ελλάδα στον τελικό σήμερα και οι Έλληνες θεοί κατακτούν την Ευρώπη κάνοντας όλους να μιλούν για αυτούς. Να κλείσει το Euro 2004 όπως άρχισε είναι η ευχή και η επιδίωξη της Ελλάδας. Με πάθος και χωρίς άγχος αγωνίζεται τώρα η εθνική μας στον Ταλούζ ενάντια στην Πορτογαλία. Έτοιμη για όλα η διεθνής μας. Τον Ιούνιο του 1987 η Ελλάδα πήρε το ευρωπαϊκό κύπελο στο μπάσκετ, κάνοντας όλους τους Έλληνες να παραμιλούν. Τις ίδιες ημέρες ο γνωστός σκηνοθέτης Νίκος Περάκης κινηματογραφούσε την ταινία του Βίος και Πολιτεία, όπου ένας απεγνωσμένος Έλληνας απειλούσε να ανατινάξει τα κυκλώματα του ΟΤΕ, ώστε να μην μεταδοθεί ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου, όπου φιναλίστ ήταν η Ελλάδα. Προφητικό, 17 χρόνια μετά η εθνική μας κάνει τα σενάρια να φαντάζουν λίγα γράφοντας ιστορία στα γήπεδα. Πλέον οι διεθνείς μας είναι έτοιμοι για το μεγάλο άλμα. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα, μόνο να κερδίσουν. Και αυτό το ξέρουν καλά, γιατί ξέρουν ότι αυτή είναι η ευκαιρία της ζωής τους. Κάθε άλλη ευκαιρία θα είναι μια άλλη ευκαιρία. Και αυτή μπορεί να μην είναι εκεί. Αυτό το ξέρει καλά και ο Ότο Ρεχάγκελ, ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών, που πάνω απ' όλα ζήτησε από τους παίκτες του πάθος για να μην χάσουν τη μεγάλη ευκαιρία που τους παρουσιάζεται. Δύο όμως δυστυχώς δεν θα είναι εκεί. Ο Γιώργος Καραγκούνης που είναι τιμωρημένος λόγω του ότι συμπλήρωσε δύο κίτρινες κάρτες και ο Ντέμις Νικολαίδης που στην τελευταία προπόνηση πριν το μεγάλο τελικό αποχώρησε με πόνους στη μέση. Πρόβλημα υπάρχει και με τον Μιχάλη Καψί που αποχώρησε και αυτός από την προπόνηση με πρόβλημα στο γόνατο και οι πιθανότητες να αγωνιστεί είναι 50-50. Παίκτες παθιασμένους για την νίκη με ένα ιδιαίτερο κίνητρο αφού δεν σου παρουσιάζεται κάθε μέρα τέτοια ευκαιρία υποσχέθηκε ότι θα παρουσιάσει ο Ότο Ρεχάγκελ στον τελικό. Από την πλευρά του προπονητής Πορτογαλίας Λουίς Φελίπε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε αποκάλυψε ότι δεν θα κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα που παρέταξε με την Ολλανδία. Ενώ αναφερόμενος στην εθνική μας, την οποία περιέγραψαν το τέλειο παράδειγμα του, πως η συλλογική δύναμη μπορεί να ξεπεράσει το ατομικό ταλέντο. Από χθες άρχισαν τα στοιχήματα, ενώ σήμερα από νωρίς το πρωί πολλοί Κομωτινέοι έσπευσαν να ποντάρουν στην Ελλάδα αλλά και στο Χ. Χθες και σήμερα το πρωί έπαιζαν μικροποσά στο στοίχημα, ενώ ο ιδιοκτήτης πρακτορείου εκτιμούσε πως μέχρι το απόγευμα θα άρχιζαν να παίζουν και μεγαλύτερα ποσά. Από χτες ήδη ποντάρουν υπέρ της εθνικής στο στοίχημα πολλοί Κομωτινέοι. Σήμερα από νωρίς το πρωί παρατηρήθηκε αυξημένη κίνηση ενώ ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου του ΟΠΑΠ εκτιμά πως από το απόγευμα θα αρχίσουν και μεγάλα ποσά να καταθέτονται στο στοίχημα. Η αγωνία μεγάλη καθώς η εθνική μας βρίσκεται μία ανάσα πριν κατακτήσει το τρόπαιο. Το ενδιαφέρον των φιλάθλων αλλά και όλων των Ελλήνων μεγάλο καθώς παίζοντας στοίχημα συνδυάζουν τον ταρπνών μετά του ωφελήμου. Από χθες ακόμη. Το μεσημέρι παίζονται όλα τα αποτελέσματα, περισσότερο βέβαια το Χ2. Εντάξει, είμαστε και Έλληνες, πέρα αισιόδοξοι όπως πάντα και πιστεύω να κερδίσουμε τελικά. Μέχρι πόσα χρήματα ποντάρουν στο τελευταίο πλέον παιχνίδι? Ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τα μεγάλα ποσά, μετά το απογευματάκι. Να ευχηθούμε φυσικά καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα και να αλλάξουμε θέμα. Τα εγγένεια του θερινού δημοτικού κινηματογράφου θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 9 το βράδυ και για τις εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν την τελετή των εγγενείων έκανε λόγο στην τηλεφωνική επικοινωνία η πρόεδρος της ΔΕΠΑΚ Σοφία Μενεσελίδου που κάλεσε όλη την τοπική κοινωνία να παραβρεθεί στην εκδήλωση. Για την ΔΕΠΑΚ αλλά και για τον κόσμο της κομπινής που αγαπάει τον καλό κινηματογράφο και θέλει να απολαμβάνει αυτές τις θερινές νύχτες. Αύριο λοιπόν με μια πολύ όμορφη εκδήλωση προπέμπουμε να κάνουμε τα εγγένεια του θερινού μας κινηματογράφου. Θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε με τη μορφή μιας ταινίας αποσπάσματα από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε τον Θοδωρή του Ψιδιά σε μια μαγευτική συναυλία και επίσης έχουμε την χαρά να απολαύσουμε την παρουσίαση του βιβλίου το οποίο θα παρουσιάσουμε μαζί με τα γένια αύριο
Ένα βιβλίο το οποίο έχει προκύψει ως απόρρια της κατάθεσης της μνήμης, της συλλογικής μνήμης της Κομωτινής για τα θερινά σινεμά, για τα παλιά θερινά σινεμά, από συνδημότες μας πριν από κάποια χρόνια, όταν ήταν αντιδήμαρχος, σημερινός δήμαρχος, είχε προκηρύξει έναν διαγωνισμό. Κατέθεσαν τις προτάσεις τους, τις αναμνήσεις τους κάποιοι δημότες της Κομωτινής και όλα αυτά θα δημιούργησαν την ανάγκη σε εμάς να τα συμπεριλάβουμε σε ένα βιβλίο, όπου ταυτόχρονα θα γυρνάει το βιβλίο αυτό στις μνήμες του τότε μέσα από φωτογραφικό υλικό, αλλά και μέσα από κάποιο χρονολόγιο. Έτσι λοιπόν το βιβλίο που έχει τίτλο «Τρυφερή είναι η νύχτα στα θερινά σινεμά» παρουσιάζεται αύριο. Θα είναι κοντά μας και ένας ηθοποιός ζεμπρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, Λάκης ο Κομινός, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον ελληνικό κινηματογράφο. Θα είναι μαζί μας φυσικά οι άνθρωποι που αγαπάνε τον ελληνικό κινηματογράφο και καλούμε όλους τους δημότες της Κομωτινής, του νομού μας, αλλά και όσους έχουν πραγματικά έχουν αφήσει τις μνήμες τους, τα νιάτα τους στα θερινά σινεμά, να έρθουν για να περάσουμε μαζί μια μαγευτική βραδιά. Να πούμε ότι η έναξη της εκδήλωσης θα γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ. Ο θερινός μας κινηματογράφος που έχει ως τίτλο «Όασης» βρίσκεται ακριβώς στην αυλή της αναπτυξιακής, η οποία είναι στην παλιά οδό Ξάνθης, δίπλα στο κτίριο του προσκοπισμού. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μανσελίδου. Αύριο θα απολαύσουμε και από κοντά. Για όσα συζητήθηκαν στην Αθήνα για το στρατηγικό σχέδιο που θα κατατεθεί το 2005 για τον σχεδιασμό του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μιχάλης Αγγελόπουλος προχθές στην ημερίδα για το ΠΕΠ. Μεγαλόπνοα σχέδια συζητήθηκαν στην Αθήνα για το 4ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη που θα κατατεθεί το 2005. Στον διάλογο που έγινε συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μιχάλης Αγγελόπουλος, που τόνισε πως το ζητούμενο πλέον είναι απλές διαδικασίες και απλές χρηματοδοτήσεις. Ενώ επισήμανε πως πρέπει η τοπική κοινωνία να εκφράζεται ελεύθερα και δημιουργικά. Χθες στην Αθήνα, στον πρώτο διάλογο που έγινε για το Εθνικό Πλαίσιο Στήριξης, ουσιαστικά αυτό το οποίο θα οδηγήσει το στρατηγικό σχέδιο, μαζί με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που θα κατεθεί αρχές του 2005, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ουσιαστικά και με μεγαλόπνο σχεδιασμό το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, τρεις παράγοντες αναφέρθηκαν: η πολλαπλασιαστικότητα, η προσθέμενη αξία δηλαδή στην εξέλιξη αυτή των προγραμμάτων, στο γεγονός ότι αυτό που λέγαμε και πριν, απλές χρηματοδοτήσεις, απλές διαδικασίες, πρέπει να επικρατήσει ως λογική και ως πρακτική, και επίσης το 4ο Χρηματοδοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το 4ο Κοινωνικό Πλαίσιο Στήριξης, ως μοναδική πλέον ορατή προσπάθεια αξιοποίησης περαιτέρω κοινωτικών πόρων, πρέπει να σχεδιαστεί όχι με τα παθήματα του παρελθόντος, αλλά με ένα προγραμματισμό συγκεκριμένο, όπου οι τοπικές κοινωνίες με έναν συγκεκριμένο τρόπο να εκφράζονται ελευθέρως, δημιουργικά και να κατατάσσουν και αυτές τις προτεραιότητες στον τόπο. Ας δούμε στο σημείο αυτό τα αστυνομικά περιστατικά που συνέβησαν το τριήμερο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από τις 21/6/2004 έως τις 27/6/2004 πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στα πλαίσια της δράσης για την πάταξη και μείωση της εγκληματικότητας και ιδιαίτερα για την παράνομη διακίνηση και εργασία λοδαπών γυναικών, παράνομη διενέργεια τυχερών παιγνίων, διακίνηση και χρήση ναρκωτικών, παράνομη κατοχή όπλων, καθώς και την παράνομη είσοδο και παραμονή αλλοδαπών στη χώρα.
Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθησαν συνολικά 736 καταστήματα όπου βεβαιώθηκαν 79 παραβάσεις σε βάρος των ιδιοκτητών των καταστημάτων για χορύπανση και διάφορες ελλείψεις σε αυτά όσον αφορά τις άδειες λειτουργίας τους και μία παράβαση σε βάρος του αυτοαπασχολούμενου προσωπικού για παράβαση του υγειονομικού κανονισμού. Επίσης, προσήχθησαν στα αστυνομικά καταστήματα 312 άτομα, από τα οποία συνελήφθησαν 10 για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών και κατασχέθηκαν 110,2 γραμμάρια ενδικής κάναβης και 14 γραμμάρια ηρωίνης. Εκριζώθηκαν δε 2.756 αυτοφύφητα ειδικής κάναβης, ενώ 68 άτομα συνελήφθησαν γιατί σε βάρος τους εκκρεμούσαν ανεκτέλεστες καταδικαστές αποφάσεις. Συγκινητική επιστολή από τις δικαστικές φυλακές Κομωτινής έστειλε στην εφημερίδα Αγώνας ο κρατούμενος Ξανθιώτης Χατζή Εφραμίδης Αγαπητός, ζητώντας συγγνώμη από τον πρατηριούχο βενζίνης Χιώτη Βασιλείου. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας παρακαλέσω να μου δημοσιεύσετε τη μεγάλη και δημόσια συγγνώμη προς τον κύριο Χιώτη Βασιλείου, πρατηριούχο βενζίνης στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Σας ζητώ συγγνώμη για την αμαρτία και το κακό που σας προκάλεσα. Συγγνώμη σε όλους σας. Συγγνώμη στην ελληνική δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ. Όλους σας συγγνώμη. Συγγνώμη Ελλάδα που σε πλήγωσα. Σας ζητώ δημόσια συγγνώμη για την αμαρτία που έχω κάνει. Ευχαριστώ την εφημερίδα σας και όλους εσάς. Συγγνώμη, συγγνώμη. Να είστε καλά και να με συγχωρείτε. Χατζή Εφραμίδης Αγαπητός. Αυτά ανέφερε η επιστολή που έστειλε από τις δικαστικές φυλακές Κομωτινής ο Ξανθιώτης κρατούμενος Χατζή Εφραμίδης Αγαπητός. Ένας ξεχωριστός αρμενολιβανέζικος γάμος πραγματοποιήθηκε χθες στην Αρμένικη Εκκλησία της πόλης μας. Τα πάντα ήταν εντυπωσιακά και προσεγμένα από τον στολισμό της Εκκλησίας μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Ένας γάμος ξεχωριστός από τους υπόλοιπους και ταυτόχρονα μοναδικός πραγματοποιήθηκε χθες στην Αρμένικη Εκκλησία της πόλης μας. Ο Νταντιός Κασπαριάν και η Σαρίνα έκαναν χθες το όνειρό τους πραγματικότητα, ενώνοντας τις ζωές τους με τα ισόβια δεσμά του γάμου στην πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής τους. Η Σαρίνα εντυπωσιακή και πανέμορφη. Ο Νταντιός γεμάτος από χαρά και λάμψη. Η κυρία Κασπαριάν, χαρούμενη και συγκινημένη, έδωσε τις ευχές της στα παιδιά, λέγοντας χαρακτηριστικά να ζήσουν σαν τα ψηλά βουνά. Όλα ήταν πανέτοιμα και στολισμένες στο ξενοδοχείο για να υποδεχθούν τον νιόπαντρο ζευγάρι. Το ντεκόρ εντυπωσιακό. Η μουσική μαγευτική, συνοδευόμενη από την εξαίρετη φωνή του Δημήτρη Σοφίδη, ο οποίος μάγευσε τους παρευρισκομένους φορώντας μια ζώνη που είχε τα χρώματα της αρμένικης σημαίας. Σύρετσι, σύρετσι, γερ
Κάθε γονιός στη στιγμή που παντρεύει την κόρη του γιο του, νομίζω ότι αισθάνεται τα ίδια συναισθήματα. Είναι μια μοναδική στιγμή και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να την ζήσουν όλοι οι γονείς. Είναι νομίζω ότι πιο γλυκό, πιο σημαντικό στη ζωή του κάθε γονιά. Νομίζω όλοι αυτό περιμένουμε, να έχουμε υγεία και να καμαρώσουμε τα παιδιά μας. Μύθ, είτε γαμπρός στην εκκλησία. Να περάσουμε για λίγο στα εθιμοτυπικά του γάμου αυτού. Μιλήστε μου λίγο για τα έθιμα που υπάρχουν. Τα έθιμά μας είναι σχεδόν τα ίδια, αλλά όπως τα είδατε αν παρακολουθήσατε την τελετή του μυστήριου, απλά για αρκετή ώρα το ζευγάρι γυρίζει πλαγίως και ενώνει τα δύο κεφάλια, δηλαδή ο γαμπρός και η νύφη ενώνουν το κεφάλι, που αυτό συμβολίζει ότι ενώνονται και ψυχείται και σώματι. Αυτό. Επίσης εμείς έχουμε τα στέφανα που υπάρχουν στην εκκλησία, όπως τα είδατε είναι τα στέφανα, δεν ξέρω πώς το είναι σαν στέμα όπως αν προσέξετε και μένουν αυτά στην εκκλησία. Επίσης στην έξοδο της τελετής, αφού τελειώσει το μυστήριο του γάμου, τη στιγμή που βγαίνει το ζευγάρι έξω από την εκκλησία, πετάνε από ένα περιστέρι που συμβολίζει την αγνότητα, την ειρήνη, την αγάπη, την ευτυχία. Νομίζω ότι το περιστέρι σε όλα τα κράτη και σε όλα τα μήκη του και τα πλάτη του κόσμου συμβολίζει το ίδιο πράγμα. Ωραία. Από εκεί και πέρα τώρα θα απολαύσετε και αρμενικούς χορούς και αραβικούς, γιατί όπως ξέρετε είναι από το Λίβανο η νύχτα, και βέβαια και ελληνικούς. Κυρία Κασπαριάν, θα θέλαμε μέσω της τηλεόρασης να δώσετε τις ευχές σας στα παιδιά σας. Στα παιδιά. Η ευχή όλων των γονέων, βέβαια και η δική μου, είναι να ζήσουν σαν τα ψηλά βουνά, να έχουν καλούς απογόνους και πάνω απ' όλα να δουν στη ζωή τους, στην πορεία τους, η ειρήνη, όχι πόλεμο. Και ψεύχομαι πολλά παιδάκια για να γίνω για μια ακόμη φορά γιαγιά, που τόσο μου αρέσει αυτός ο τίτλος. Στις 7 Ιουλίου με τη συναυλία της Μαρινέλλας ανοίγει η αυλαία για το 47ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Οι πλούσιες εκδηλώσεις του αναφέρθηκαν στην συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε το πρωί στο Δημαρχείο της Κομωτινής από την Οργανωτική Επιτροπή. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που είναι το Φεστιβάλ των Φιλίππων, πραγματοποιείται για 47η φορά. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι πλούσιο σε εκδηλώσεις με προτεραιότητα στον τραγικό λόγο και την ποιοτική μουσική. Η έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει σε 7 Ιουλίου με τη συναυλία της Μαρινέλλας. Θα διακοπεί για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων και θα συνεχιστεί μετά τη λήξη τους, όπου και θα ολοκληρωθεί στις 1 Σεπτεμβρίου με τη θεατρική παράσταση της Κάρμεν Ρουγκέρι, Ηρακλής, ο ιδρυτής των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε αυτό το φεστιβάλ που έχει και την ιδιορυθμία να βρίσκεται σε ένα καλοκαίρι πλούσιο σε γεγονότα, μια και αυτό το καλοκαίρι έχουμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γι' αυτό το λόγο ξεκινάει στις 7 του Ιούλη, δίνει παραστάσεις μέχρι και τις 11 του Αυγούστου και κάνουμε ένα μεγάλο διάλειμμα από την έναρξη μέχρι τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων για να δώσουμε μία τελευταία παράσταση μετά στις 1 του Σεπτέμβρη. Φιλοξενούνται φέτος 10 εκδηλώσεις σε 12 βραδιές. 2 είναι διπλές δηλαδή. 8 θεατρικές παραστάσεις, 2 συναυλίες. Από τις 8 θεατρικές παραστάσεις, οι 7 είναι αρχαίου δράματος και αττικής κωμωδίας. Οι 6 από αυτές φιλοξενούνται και στο Φεστιβάλ της Επιδαύρου. Φιλοξενούνται και οι 3 τραγικοί, και ο Αισχύλος και ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης και ο Αριστοφάνης. Θα μου επιτρέψετε να κάνω έτσι μια σύντομη αναδρομή. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ. Έχετε πάρει τα έντυπα. Μπορείτε μόνοι σας μετά να στα ρεπορτάζ σας να πείτε περισσότερα πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν την Τετάρτη που μας έρχεται σε ένα διήμερο, Τετάρτη 7 και Πέμπτη 8, στις 9.30 το βράδυ Μαρινέλλα, με μια συναυλία λοιπόν. Την Κυριακή αμέσως μετά, 11 Ιούλη, Σοφοκλή Φιλοκτήτης από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Λάρισας,
με τον Νικήτα τον Τζακύρογλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Φιλοκτήτη. Αμέσως τώρα θα κάνουμε μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την υπόλοιπη ειδησιογραφία. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Ανάρπαστα έγιναν το πρωί σημαίες και μπλουζάκια με την ελληνική σημαία από τα σημεία πώλησής τους. Για τρελές πωλήσεις κάνουν λόγο οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων που άνοιξαν και σήμερα Κυριακή τα καταστήματά τους εκτάκτως λόγω του αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Πορτογαλία. Τρελές πωλήσεις παρατηρούνται σε καταστήματα που πωλούν ελληνικές σημαίες και μπλουζάκια με τη σημαία. Ανάρπαστες έγιναν από το πρωί από τα σημεία πώλησής τους και ήδη πολίτες έχουν αναρτήσει στις βεράντες και στα μπαλκόνια τους. Από την αυξημένη ζήτηση, ικανοποιημένη δηλώνει η ιδιοκτήτρια ενός καταστήματος πως ούτε σε εθνικές επαιτίους δεν έχει σημειωθεί τόσο μεγάλη ζήτηση. Τιμές έχουν γίνει ανάρπαστες, αγοράζουν πάρα πολύ ο κόσμος, γίνεται πανικός. Έχουμε πουλήσει τόσες πολλές σημαίες, δεν πουλάμε ούτε στις εθνικές γιορτές. Ο κόσμος αγοράζει σαν τρελός, είναι όλοι ενωμένοι για την Εθνική Ελλάδα, οπότε είναι όλοι μαζί, όλοι ενωμένοι γερά, να στηρίξουμε τα παιδιά μας, να πάρουν το κύπελο, να έρθουν νικητές πρώτη φορά εδώ πέρα και πάμε καλά, είμαστε καλά και πουλάμε τρελά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.